Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο ηρωικός, φοιτητικός και εργατικός λαϊκός ξεσηκωμός πριν 48 χρόνια στο Πολυτεχνείο υπήρξε το αποκορύφωμα της αντιδικτατορικής πάλης λαού και νεολαίας. Το ΚΚΕ τιμά τους αγώνες όσων όρθωσαν το ανάστημά τους κατά της δικτατορίας, κομμουνιστές και όλους τους άλλους ριζοσπάστες αγωνιστές, που ήρθαν αντιμέτωποι με τη φρίκη των βασανιστερίων στα μπουντρούμια της ΕΑΤ ΕΣΑ, που κλείστηκαν στις φυλακές και τις εξορίες, που υπέστησαν κάθε μορφής δίωξη, καθώς και την αγωνιζόμενη νεολαία, τους φοιτητές και τους σπουδαστές της ΑΝΤΙΕΦΕΕ. Ιδιαίτερη σημασία του Πολυτεχνείου έγινε στο ότι ο φοιτητικός ξεσηκωμός συγκέντρωσε άμεσα την ενεργητική αλληλεγγύη χιλιάδων εργατοϋπαλλήλων και άλλων λαϊκών δυνάμεων στα σημαντικότερα αστικά κέντρα, υιοθετώντας μάλιστα ως μορφή πάλης τη μάχη του άοπλου λαού ενάντια στους ένοπλους μηχανισμούς του αστικού κράτους. Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου, αν και βάφτηκε στο αίμα, ενταφίασε όμως οριστικά τα σχέδια της λεγόμενης φιλελευθερωποίησης της Χούντας, που γνώριζαν τη στήριξη ή την ανοχή αστικών και οπορτουνιστικών πολιτικών δυνάμεων. Συνέβαλε μαζί με το μετέπειτα πραξικόπημα στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή που ακολούθησε στη μετάβαση από τη στρατιωτική δικτατορία στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία του Ιούλη του 1974. Το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 και η στρατιωτική δικτατορία, παρόλο που επιχειρείται να παρουσιάζεται από μέρους του αστικού πολιτικού κόσμου ως έργο κάποιων αφρόνων αξιωματικών ή ως αποτέλεσμα του κράτους της δεξιάς και άλλα, υπήρξε μία από τις πολλές μορφές της εξουσίας του κεφαλαίου, που επιλέγεται ανάλογα με τις εκάστοτε προτεραιότητες και τις ανάγκες της αστικής τάξης σε σχέση με τον εγχώριο και διεθνή συσχετισμό και πάντα με στόχο τη θωράκιση και δαιώνιση της εξουσίας της. Έτσι, και η δικτατορία δεν έγινε με σκοπό την πάταξη της αναρχίας και την αντιμετώπιση του κομμουνιστικού κινδύνου. Αυτά ήταν τα προσχήματα. Έγινε και επιβλήθηκε ώστε να ξεπεραστούν προβλήματα και αντιθέσεις που ήταν οξυμένα μέσα στους κόλπους του αστικού συστήματος, των κομμάτων της εποχής και τα στοιχεία κόπωσης που παρουσίαζαν στην ικανότητά τους να χειραγωγούν, να ενσωματώνουν τις εργατικές λαϊκές μάζες, αλλά και τις ανάγκες αναμόρφωσης δομών και μηχανισμών του αστικού κράτους. Γιατί η δικτατορία μπορεί να απαγόρευσε τη λειτουργία των τότε νόμιμων κομμάτων, να έκλεισε το κοινοβούλιο, να συνέλαβε ή να φυλάκισε προσωρινά και αστούς πολιτικούς, υπηρέτησε όμως με τον καλύτερο τρόπο εκείνη την περίοδο τα συνολικά συμφέροντα της αστικής τάξης. Παράλληλα, η πείρα τόσο από τη δικτατορία όσο και διαχρονικά από την εγχώρια και διεθνή ιστορία καταδεικνύει πως ο αντικομμουνισμός πήγαινε πάντοτε χέρι-χέρι με τη συνολικότερη επίθεση στις ελευθερίες, τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του εργαζόμενου λαού. Εξάλλου, ο αντικομμουνισμός που αποτέλεσε την επίσημη ιδεολογία της Χούντας και η καταστολή του εργατικού λαϊκού κινήματος υπήρξαν χαρακτηριστικά συνολικότερα του μεταπολεμικού αστικού συστήματος. Ενώ στις μέρες μας ο αντικομμουνισμός οξύνεται και πάλι με κάθε τρόπο και μέσο. Από το βήμα της Βουλής, μέσα από τις στήλες του αστικού τύπου, με την εγκληματική δράση νεοναζιστικών συμμοριών, με την ανιστόρητη εξίσωση κομμουνισμού-φασισμού. 48 χρόνια μετά και τα συνθήματα από το ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου για ψωμί, παιδεία, ελευθερία, το έξω το ΝΑΤΟ, έξω η ΗΠΑ, παραμένουν πάντα επίκαιρα, αποτελούν συνδετικό κρίκο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με τους σύγχρονους αγώνες και είναι βασικό κριτήριο για την ειλικρίνεια και τη συνέπεια κάθε πολιτικής δύναμης απέναντι στο Πολυτεχνείο. Ο εορτασμός του Πολυτεχνείου μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμα κρίκο στην εργατική λαϊκή πάλη για μόρφωση και εργασία, με ανθρώπινες συνθήκες, για μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής του λαού, για εισόδημα και αξιοπρεπή ζωή, εναντίωση σε κάθε εντεργατικό αντιλαϊκό νόμο, για καταδίκη του υπεριαλισμού και επιμπλοκή της χώρας μας από τις διακρατικές υπεριαλιστικές ενώσεις, για καμία συμμετοχή στις σχεδιαζόμενες υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Εξάλλου,
ό,τι κέρδισε διαχρονικά ο εργαζόμενος λαός, το κέρδισε ακολουθώντας το δρόμο του αγώνα, κόντρα στις καπιταλιστικές κυβερνήσεις και την εργοδοσία. Η ίδια η ιστορία της ταξικής πάλης στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο δείχνει ότι όσο υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τίποτα δεν χαρίζεται από την εκάστοτε άρχουσα εκμεταλλεύτρια τάξη. Κατακτείεται με αγώνες ενάντια στους εκμεταλλευτές, την οικονομική κυριαρχία και την πολιτική εξουσία τους. Το Πολυτεχνείο μας κληροδότησε μεγάλες αξίες. Την αφοβία, την τόλμη, την αυτοθυσία απέναντι σε ισχυρούς κατασταλτικούς τρομοκρατικούς μηχανισμούς της αστικής τάξης, αλλά και την πίστη στη δύναμη του οργανωμένου κινήματος που γεννά τον ατομικό και συλλογικό ηρωισμό. Πάνω απ' όλα μας κληροδότησε την ασυμβίβαστη, αδιάλακτη στάση απέναντι σε κάθε μορφή αυταρχικής και δικτατορικής διακυβέρνησης και συγχρόνως άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για το λαό, στόχους και αιτήματα που έμειναν ανεκπλήρωτα. Δικαιολογημένα λοιπόν τιμάμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, διδασκόμαστε, βγάζουμε συμπεράσματα και αντλούμε δύναμη για την οργάνωση και ανάπτυξη ενός πανίσχυρου εργατικού και λαϊκού κινήματος με τη μαζική συμμετοχή της νεολαίας στις πρώτες γραμμές απέναντι στα μονοπόλια έως την ανατροπή της δικτατορίας του κεφαλαίου για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.